Καλημέρα σας. Φτάσαμε στον τέταρτο ποδηλατικό γύρο. Πλέον αυτή η διοργάνωση έχει γίνει θεσμός από ό,τι καταλαβαίνετε. Οι συμμετοχές είναι πάρα πολλές φέτος σε σύγκριση με τις άλλες χρονιές. Κάθε χρόνο και περισσότερος κόσμος. Αυτό σημαίνει ότι οι αθλητές τους αρέσει η Τρίπολη, τους αρέσει η Αρκαδία, τους αρέσουν οι διαδρομές μας. Με αποτέλεσμα κάθε χρόνο να στηρίζουν αυτό το event και να είναι συνέχεια πάρα πολλές οι συμμετοχές. Ο τέταρτος ποδηλατικός γύρος που διεξάγεται σήμερα στην πόλη μας είναι μια διοργάνωση η οποία στηρίζεται κάθε χρόνο από το Δήμο, από την Περιφέρεια και σε συνεργασία με τον Παναθλητικό Όμιλο Τρίπολης και με την ΠΕΠΑ, Ποδηλατική Ένωση Παλεμάχων Αθλητών. Θα διασχίσει τις όμορφες περιοχές του Μενάλου, όπως κάθε χρόνο η διαδρομή θα είναι Τρίπολη, Λεβίδη, Βιτίνα. Ανεβαίνουμε αλωνίστενα, κατεβαίνουμε στα χωριά του Ρωινού και της Δαυγές και τερματισμός είναι στα ταμπούρια πάνω στη Σιλίμνα. Οι αθλητές από ό,τι βλέπετε είναι πάρα πολλοί, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός, η διαδρομή είναι καταπληκτική και ελπίζουμε να έχουμε έναν καλό και ασφαλή αγώνα. Συνηθίστε τα ταρτάν του Στίβου. Σήμερα σας βλέπουμε εδώ, στον τέταρτο ποδηλατικό γύρο Τρίπολης. Θα θέλαμε να μας πείτε πώς βλέπετε αρχικά την διοργάνωση και δύο λόγια για τη συμμετοχή σας. Αποφάσισα να κάνω και ποδηλατικό αγώνα, ο πρώτος μου είναι αυτός. Δεν έχω εμπειρία, η μόνη εμπειρία που έχω είναι να βγαίνω να κάνω καμιά προπόνηση και με τον κύριο Κώστα Γεωργακόπουλο, με τον Αλέξανδρο Γεωργακόπουλο που είναι έτσι λίγα και πιο επαγγελματίες στον χώρο. Θα είναι μια πολύ ωραία εμπειρία, θεωρώ. Η διοργάνωση μέχρι στιγμής εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία και πάρα πολύ οργανωμένα όλα. Και ελπίζω να πάω καλά, να πάω δηλαδή να έχω μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Δεν περιμένω να κερδίσω κάτι τέτοιο, αλλά να έχω μια αξιοπρεπή εμφάνιση. Αποτελεί και ένα μέρος προπόνησης το ποδήλατο και ο σημερινός αγώνας για εσάς. Σίγουρα. Για το κομμάτι του Στίβου, βέβαια. Δηλαδή. Σίγουρα. Και από τότε που έχω ξεκινήσει ποδήλατο συνδυασμό με το τρέξιμο, είναι ένας πάρα πολύ ωραίος συνδυασμός που με ξεκουράζει από τη μία. Από όλο αυτό το συνεχόμενο τρέξιμο, δηλαδή αλλάζω παραστάσεις και από την άλλη με βοηθάει πάρα πολύ και αναπνευστικά που κάνω τόσα πολλά χιλιόμετρα, δυναμώνει τα πόδια μου, είναι ένας πάρα πολύ καλός συνδυασμός. Και γενικότερα από όταν ήμουν στο Πανεπιστήμιο, από όταν σπούδαζα στην Αμερική, είχαμε συνηθίσει αρκετές φορές μέσα στο μήνα να κάνουμε cross training, το οποίο είναι είτε ποδήλατο είτε κολύμπι, που να μας βοηθάει λιγάκι να χαλαρώνουμε εμείς και να δουλεύουμε διαφορετικά μέσα από το τρέξιμο. Σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια. Όντως, η συνεργασία μας με τις τοπικές αρχές, με τον Γιάννη τον Μάγκλαρη εδώ, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά, έχουμε μια άριστη συνεργασία. Η Τρίπολη για άλλη μια χρονιά μας φιλοξενεί. Έχει ανοίξει τις πόρτες της, τις αγκαλιές της, να κάνουμε ένα όμορφο αγώνα και ασφαλή πάνω απ' όλα με τους γιατρούς, με τα ασθενοφόρα μας, με τη συνεργασία της αστυνομίας, με την άδεια της ελληνικής αστυνομίας, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Ποδηλασίας και στην προετοιμασία δείχνουν όλα ότι θα έχουμε ένα υπέροχο αγώνα και ασφάλεια πάνω απ' όλα για τα μέλη μας και σε όλες τις κατηγορίες. Πώς βλέπετε τη διαδρομή εδώ στην Τρίπολη, τέταρτη χρονιά? Η διαδρομή πάνω απ' όλα αρέσει στους αθλητές και αυτό το δηλώνεται βασικά και από τις συμμετοχές. Έχουμε 170 συμμετοχές φέτος, είναι μια από τις καλές χρονιές. Είναι προκριματικός αγώνας για την ποδηλατική Σπαρταγιάδα που έρχεται τον Οκτώβριο και η Τρίπολη είναι μια πόλη που βολεύει και Πάτρα από γύρω-γύρω περιοχές και σίγουρα προσελκύει κόσμο. Προσφέρεται και για αναβάθμιση τα επόμενα χρόνια. Σίγουρα, πάντα. Μα προσπαθούμε ήδη κάθε χρόνο σε συνεργασία κυρίως με τον Γιάννη, τον Μάγκλαρη εδώ που είναι γνώστης των πραγμάτων και είναι διοργανωτής άλλων αγώνων και είναι πάντα δίπλα μας και μας στηρίζει και τον στηρίζουμε. Έχουμε μια τέλεια και άψογη συνεργασία. Προσπαθούμε και ο στόχος είναι αυτός κάθε χρόνο να έχουμε όλο και μια καλύτερη διοργάνωση. Τέταρτος ποδηλατικός γύρος, άλλη μια χρονιά με πολλές συμμετοχές. Πείτε μας εσείς που είστε από εδώ από Τρίπολη, δύο λόγια. Γίνεται πλέον θεσμός αυτή η διοργάνωση της ΠΕΠΑ. Όπως είπατε, είναι η τέταρτη φορά που τον διοργανώνουμε σαν παραθετικός όμιλος Τρίπολης. Έχει πάρα πολλές συμμετοχές, ο καιρός είναι πάρα πολύ καλός. Ο κόσμος μας τιμάει με την παρουσία του, οι φίλοι οι ποδηλάτες, οι συναθλητές.
και φέτος έρχονται για να τρέξουν αυτόν τον όμορφο αγώνα στα Αρκαδικά βουνά. Είδαμε ότι ο δρόμος είναι πάρα πολύ ωραίος, η διαδρομή είναι πάρα πολύ καλή και αυτό επιβεβαιώνεται με την μεγαλύτερη συμμετοχή φέτος. Έτσι, είναι ένας ασφαλής αγώνας πάνω απ' όλα που έχει πολύ μεγάλη σημασία στις εποχές που ζούμε, να είναι πρώτα απ' όλα ασφαλείς αγώνες, να έρθουν οι αγωνιζόμενοι, να περάσουν καλά, να το διασκεδάσουν, να το ευχαριστηθούν, να τερματίσουν με ασφάλεια πάνω απ' όλα. Έχετε αρκετές συμμετοχές σε αρκετούς αγώνες. Πώς θα κατατάσσατε αυτόν τον αγώνα? Ένας αγώνας αυξημένης δυσκολίας λόγω των υψομετρικών που παρουσιάζει, ειδικά μετά την Κίνα προς την Αλονίστρια. Και εκεί παρουσιάζεται όλη η δυσκολία του αγώνα. Όποιος καταφέρει και φτάσει μέχρι και σε μια καλή θέση θα έχει ένα καλό παρουσιάζει στο τέλος. Και εδώ στην Τρίπολη μπορείτε να συνεχίσετε να γίνει αυτό ο θεσμός? Αυτό προσπαθούμε, είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά και δεν θα σταματήσουμε να προσπαθούμε κάθε χρόνο να διοργανώνουμε τον αγώνα.